Κυρία του Σταυρού σου πολίτε, Θεός ημάς ίσον Θεοτό και Παρθένε, παρδωρώσαν τα κειμενήματα ημών. Αγαπητά μας παιδιά, η σημερινή ημέρα είναι μία ημέρα γιορτής. Γι' αυτό και εσείς είστε τόσο ανεβασμένα, τόσο χαρούμενα, τόσο ομιλητικά. Εύχομαι να έχετε μία καλή χρονιά και να δοξάζουμε τον Πανάγαθο Θεό που έχουμε τη δυνατότητα στην περιοχή μας να ξεκινούν σήμερα τα σχολεία, γιατί κάπου αλλού δεν είναι αυτό εφικτό και δεν ξέρω και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να γίνει εφικτό. Δύο πράγματα θέλω να σας πω και αν θέλετε ακούστε τα. Το πρώτο πράγμα είναι κάθε πρωί που θα ξεκινάτε από το σπίτι σας να έρχεστε στο σχολείο να κάνετε το σημείο του Σταυρού. Και το σημείο του Σταυρού είναι να ενώσουμε τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού, να το φέρουμε στο μέτωπο, μετά στην κοιλιά μας, στο δεξιό ώμο και έπειτα στον αριστερό. Και με αυτόν τον τρόπο να επικαλείστε τη χάρη του Κυρίου μας για να έχετε μία ευλογημένη ημέρα. Να έχετε μία επικοδομητική ημέρα. Να έχετε μία αγιεινή ημέρα. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι οι καθηγητές σας μαζί με τις τόσες γνώσεις που θα σας δώσουν, θα σας μεταδώσουν και τις αξίες της ζωής. Φροντίστε λοιπόν να τις μάθετε αυτές τις αξίες. Γιατί χωρίς αυτές τις αξίες δεν είμαστε άνθρωποι. Είμαστε απάνθρωποι. Και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε οτιδήποτε σκεφτούμε. Είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε ανθρώπους, να πετάξουμε ανθρώπους στη θάλασσα, να γίνουμε αιτία για τη δυστυχία των άλλων. Μάθετε λοιπόν τις αξίες της ζωής μαζί με τις γνώσεις. Για να μπορέσουν όμως αυτές οι αξίες να γίνουν σάρκα και να υλοποιηθούν, θα πρέπει να πιστεύουμε πραγματικά στην αιώνια αγάπη, που δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Γι' αυτό, εάν θέλετε, ανοίξτε την καρδιά σας στον Χριστό. Και αυτός που υποσχέθηκε ότι θα είναι κοντά μας μέχρι τη συντελεία, μέχρι το τέλος των αιώνων, θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τι σημαίνει η αληθινή ζωή και πώς μπορούμε να τη ζήσουμε. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους, και στους κυρίους καθηγητές και στους γονείς και στους κυδεμόνες να έχουν όλη υγεία και δύναμη και υπομονή, έτσι ώστε να φτάσουμε στο τέλος του σχολικού έτους κερδισμένοι και έχοντας πάρει μαζί μας πολλά εφόσια. Καλή χρονιά. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλή αρχή, καλή χρονιά. Στα παιδιά της πρώτης και αμέσως μετά και στα μεγαλύτερα, να είμαστε καλά, να είστε γεροί, υγεία και χρόνο. Καλή χρονιά. Με τη χάρη του Θεού και της ευλογής της Εκκλησίας μας, ξεκινάμε και φέτος. Σας καλωσορίζω και εγώ ως διευθύντρια του Τρίτου Γυμνασίου. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ, σεβασμιότατε. Εκπρόσωποι του κλήρου, γονείς, καθηγητές και μαθητές. Παιδιά μου, και κυρίως στα πρωτάκια μας που είναι πρώτη φορά στο γυμνάσιο, αλλά και σε όλα τα παιδιά, θέλω να ευχηθώ μια καλή χρονιά, να σας πω ότι είμαστε πάντα εδώ για όσοι χρειαστείτε, όποτε το χρειαστείτε, προκειμένου να προχωρήσουμε στον αγώνα αυτόν τον όμορφο που λέγεται γνώση, γνώση αξιών και γνώση μαθημάτων. Καλή χρονιά να έχουμε. Την αναγκαιότητα και το έλλειμμα των σχολικών υποδομών. Δηλώνουμε παρόντες ότι θα συνεχίσουμε την καταγραφή.
να προσφέρουμε το καλύτερο. Γιατί είναι γνωστό ότι η γνώση πρέπει να παρέχεται και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι και ασφαλές, αλλά και έχει τις καλύτερες συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στο μέλλον. Καλή σχολική χρονιά! Σε μια καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο. Να ξέρετε, είμαστε δίπλα σας σε ό,τι μας χρειαστείτε. Δεν θα διστάσετε να μας πείτε όσοι θέλετε. Είμαστε εδώ κοντά, στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Για το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Θέλω να καλωσορίσω ιδιαίτερα τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου που για πρώτη φορά έρχονται στον χώρο εδώ. Και επίσης τους εκπαιδευτικούς που μου έρχονται για πρώτη φορά. Εύχομαι το καλύτερο. Να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά.